Hello, ελπίζω να σας το όλοι καλά. Το σημερινό βιντεάκι θα είναι ένα διαφορετικό βιντεάκι, μιας και κάποιοι από εσάς ενδιαφερθήκατε έτσι για αυτό. Το έχω συζητήσει σε κάποιο βίντεο στο main κανάλι μου. Λογικά αυτό το βίντεο δεν θα ανέβει στο main, θα ανέβει στο second channel, που το ξεκίνησα σχετικά με φυτά, αλλά έγινε έτσι λίγο πιο mix match περιεχομένου, έτσι ώστε να κρατήσω το main channel πιο πολύ σχετικά με ταινίες, βιβλία, πιο πολύ σε αυτή τη θεματολογία και κάποια updates, ας πούμε. Οπότε ναι, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο γιατί πιάστηκα έτσι πως κάναμε. Λοιπόν, αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο λοιπόν γιατί λέω ας κάνω ένα decluttering, ρε παιδί μου, στην ντουλάπα μου, που το είχα από καιρό. Έχω ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες και λοιπά στο Depop και στο Vinted. Τα έχω ανεβάσει σε διάφορες πλατφόρμες γενικότερα. Δεν βολεύουν όλα όλους, οπότε υπάρχει ποικιλία. Το θέμα είναι ότι μου ζητήθηκε να κάνω κάποιο βιντεάκι, έτσι ώστε να φαίνεται καλύτερα αυτά που έχω προσπόλυσει, γιατί πολλές φορές στις φωτογραφίες δεν είναι τόσο, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη δυνατότητα ευκρίνειας κλπ. Συνεπώς, έχω μαζέψει κάποια ρούχα που ξέρω ότι σίγουρα είναι για decluttering και έχουν πάει σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι. Θα κάνουμε και ένα ψιλοξεκαθάρισμα, δεν ξέρω, λογικά θα χωρίσω αυτό το βίντεο σε parts γιατί θα βγει τεράστιο αν βγει ενιαίο. Σκέφτομαι να το κάνω ένα με τα ήδη αποφασισμένα που είναι ήδη πάνω σε αγγελίες. Σκέφτομαι να κάνω ένα σε σχέση με τσάντες και παπούτσια και ένα part που να έχει να κάνει με ένα δεύτερο ντεκλάτερ της ντουλάπας μου, γιατί δεν έμεινα ευχαριστημένη από το πρώτο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην ντουλάπα μου πράγματα τα οποία δεν χρησιμοποιώ. Και ναι, είναι ακόμα μέσα και μου πιάνουν χώρο. Συνεπώς, μπορεί κάποιος άλλος να τα χάρει περισσότερο. Αν το επιλέξει, λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχω βάλει πάνω τα ρούχα σε διάφορες πλατφόρμες. Τώρα, εσύ μπορείς να επιλέξεις κάποιο ρούχο ή κάποιο bundle, ρε παιδί μου, ρούχων και να σου γίνει κάποια καλύτερη προσφορά. Νομίζω αυτό ισχύει για το Vinted ή το Vendora, κάτι τέτοιο, ότι ας πούμε π.χ. στο ένα κομμάτι, στη συνένα θα σου γίνει κάποια έκπτωση, στο ένα συν δύο θα σου γίνει και στα ένα συν τρία, ξέρω εγώ, κομμάτια. Για παράδειγμα, αν πάρεις, θα σου γίνει μια πιο συνολική έκπτωση. Το θέμα είναι ότι στο Depop, ας πούμε, και στο Vinted, αλλά στον τύπο που το ξέρω σίγουρα, μπορείς να κάνεις κάποια αντιπροσφορά. Οπότε, π.χ. μπορεί να δεις κάποιο κομμάτι από αυτά που έχω ανεβάσει και να σου αρέσει, συνεπώς μην διστάσεις, κάνουμε μια αντιπροσφορά σε μια τιμή που για σένα μπορεί να είναι λογική, μπορεί να τη δεχτώ, μπορεί να την απορρίψω, μπορεί να σου κάνω εγώ κάποια δικιά μου αντιπροσφορά. Γενικότερα μην διστάζετε, δεν έχω θέμα με τις τιμές κλπ. Μπορώ να τα δώσω και πιο χαμηλά σε σχέση με αυτά που έχω βάλει. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Πιο πολύ το κύριο μέλημά μου είναι να φύγουν από το σπίτι, να μην μου πιάνουν χώρο και να τα ευχαριστηθεί κάποιος άλλος άνθρωπος που πιθανότατα θα του φανούν πιο θησαυρός σε σχέση με εμένα. Αυτή τη στιγμή το decluttering για μένα έχει να κάνει και με θέμα ότι θέλω να διώξω πράγματα που δεν χρησιμοποιώ, οπότε κάποιος άλλος μπορεί να τα χαρεί. Δεύτερον, με πράγματα που δεν μου χωράνε σωματικά ή πνευματικά πλέον δεν μου ταιριάζουν. Και έχει να κάνει επίσης για μένα και με την ανακύκλωση ρούχων, δηλαδή γιατί να πας να δώσεις σε μια μεγάλη αλυσίδα, ας πούμε, ένα ποσό για να πάρεις κάποια ρούχα, ή να μπορείς να βρεις κάποια pre-loved κομμάτια, τα οποία να είναι σε καλή κατάσταση, ας πούμε, ή σε λιγότερο καλή κατάσταση και να τα μεταποιήσεις και να είναι έτσι πολύ πολύ καλά. Και να τα ευχαριστήσεις και σε πολύ πιο οικονομική τιμή. Ας μην γελιόμαστε, όλοι θέλουμε οικονομία στις μέρες μας. Έτσι όπως είναι οι καταστάσεις. Λοιπόν, οπότε, το άλλο που ήθελα να πω, γιατί, αχ, με βλέπεις, αγύμναστε. Κάτσα λίγο squat και τα έπαιξα. Λοιπόν, το βλέπεις αυτό, έτσι, έχουμε Οκτώβριο πάνω απ' όλα, έχουμε Οκτώβριο, Οκτωβριανό outfitάκι. Δηλαδή ότι έχουμε Οκτώβριο και είμαστε ακόμα με το t-shirt και σκάμε, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Εγώ το έχω δηλώσει. Εσείς οι καλοκαιρινοί, συγχαρητήρια. Εγώ δεν το μπορώ το καλοκαίρι. Παιδιά, θέλω να έρθει το κρύο.
κρύο, κρύο. Να φορέσω τα πουλοβεράκια, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί άμα ξεκινήσω το chit-chat, δεν θα τελειώσω αυτό το βίντεο ποτέ. Οπότε, λοιπόν, έχουμε αυτή τη φόρμα, η οποία είναι τέτοιο υλικό, έτσι πιο γυαλίστερο, αυτό που κάνει αυτό το θόρυβο. Και από μέσα είναι με φλίσ επένδυση, είναι πολύ ζεστή. Όταν μου έκανε, τη χρησιμοποιούσα το χειμώνα, τώρα δεν έχει χειμώνα για να τη χρησιμοποιήσω και δεν μου κάνει επίσης, οπότε ναι. Έχει και αυτή την ρίγα στο πλάι, τη ροζουλή, μέχρι ένα σημείο, έχει τσερπούλες και από τις δύο πλευρές. Και είναι σε μέγεθος medium. Και είναι έτσι. Επίσης ελαστική. Και το πίσω μέρος από εδώ. Φορμίτσα Admiral, αρκετά χρησιμοποιημένη. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, έχει ξεβάψει λίγο το χρώμα. Μέγεθος medium. Άσπρο κορδονάκι. Βαμβακέρο ή φάσμα σχετικά. Βαμβακέρο νομίζω είναι αυτό. Με ρωτάτε φάσματα, δεν το έχουμε αυτό. Αλλά είναι έτσι ωραίο μαλακούλι. Μετά έχουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι τύπου ελαστικό πάνω. Βράκα φάση. Με διπλωμένο κάτω το μπατζάκι. Αυτό είναι σε μέγεθος small, έχω την εντύπωση. Άμα φοκουσάρει εδώ πέρα. Small μέγεθος, από Zara. Έχει πίσω τύπου ψεύτικες τσεπούλες. Δηλαδή δεν είναι, πάει μέχρι εδώ, είναι decor καθαρά. Και είναι σε στυλ βράκα κάπρι. Το οποίο πες να το έχω κλέψει από τις αδερφές μου. Δεν νομίζω πως είναι δικό μου κομμάτι. Αλλά ναι. Πόσα ρούχα έχουμε κλέψει μια στην άλλη. Άστρο να πάμε να μην το συζητήσουμε αυτό. Μετά πάμε σε αυτό το τζιν μαύρο υπέροχο παντελονάκι. Με είχε βολέψει τραγικά πολύ. Είναι σε μέγεθο, είναι σε slim line. Και όπως βλέπεις εδώ πέρα η ετικέτα είναι έτσι λίγο φθαρμένη, αλλά κατά τα άλλα είναι σε πολύ καλή, έτσι, κατάσταση, με τις τσεπούλες πίσω, πολύ slim γραμμή. Εδώ πέρα με το φερμουάρ του. Όλα καλά. Αυτό το λέω μέγεθος λογικά, γιατί δεν βλέπω να γράφει μέσα. Πιστεύω είναι ένα medium προς small σε τέτοια φάση. Εδώ έχουμε ένα τύπου street style, ελαστική μέση. Παντελόνι με φόρμα παντέλωνο βασικά, πολλές, δεν ξέρω. Ελαστικό μπατζάκι και αυτό κάτω, το οποίο δένει και έχει κάποια stripes εδώ που πηγαίνουν μέχρι πίσω. Αυτό είναι σχεδόν αφόρετο, δεν το έχω φορέσει, να το έχω δοκιμάσει φάση, να το έχω φορέσει 1-2 φορές, κάπως έτσι, είναι σε medium μέγεθος, ψηλό. Διαφανίζει το ύφασμα, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ πέρα, δηλαδή αν το βλέπεις έτσι. Hello! Τρομακτικό. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν σε άριστη κατάσταση. Μετά πάμε σε ένα office style παντελόνι, που είναι αυτό το ωραίο γκριζουλί, γκριζοανθρακί που ασπρίζει λίγο και μέσα αν το βλέπεις. Με τέτοιο δέσιμο και κουμπάκι και με το φερμουάρ του κανονικά.
Έχει και πολύ ωραία ρίγα στο πλάι. Σε αυτό το στυλ. Και πίσω. Πολύ ωραίο παντελονάκι. Έχει και τσεπούλες από τη μία και από την άλλη κανονικά λειτουργικές. Έτσι είναι μέσα. Είναι από ατρατίβο σε large νούμερο. Γενικά, πολύ καλό παντελονάκι σε πολύ καλή κατάσταση. Εδώ πέρα οι τσέπες πίσω είναι καθαρά decor, διακοσμητικές. Και στις δύο πλευρές. Έχει τσελακωθεί λίγο από την ντουλάπα. Αλλά αρνούμε να κάνω σίδερο, οπότε... Αυτό είναι το παντελονάκι. Μετά έχουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι τύπου πιο industrial φάση, που είναι αυτή η μάρκα Madonna, σε νούμερο, δεν φαίνεται εδώ, νομίζω φαίνεται. Α, φαίνεται, νότο. Λοιπόν, είναι σε νούμερο small, αρκετά στενή γραμμή θα έλεγα, εγώ δεν φόρουσα ποτέ small, οπότε δηλαδή είχα προσπαθήσει, νομίζω το είχα φορέσει. Φίλε, το είχα χωρέσει. Είχα χωρέσει εδώ μέσα, σε κάποια φάση της ζωής μου. Όχι άνετα, με δυσκολία, αλλά είχα χωρέσει. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Και πίσω. Πίσω δηλαδή, βλέπεις, έχει αυτά τα κουμπάκια και τσεπούλες. Οι τσέπες είναι κανονικά λειτουργικές. Έχει εδώ πέρα για να μπαίνει ζώνη. Το κουμπάκι μπροστά, κανονικά το φερμουάρ. Άλλες τσέπες μπροστά. Έχουμε εδώ πέρα τσεπούλα μικρή στο πλάι. Και από αυτή την πλευρά. Και έχουμε και το... αυτό εδώ δεν ξέρω. Α, τέλεια, λειτουργεί. Είναι και αυτό... Έχει κάποιο χώρο μέσα, όχι τεράστιο. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτό το μαύρο και σε συνδυασμό με αυτό το μοβ, το μοβ το λατρεύω, οπότε ναι. Είναι αυτό το παντελονάκι. Μετά άλλο ένα σε office style, έτσι, γραμμή. Είναι αυτό εδώ το μπριζουλί πάλι. Είναι πιο κοντό παντελονάκι, δηλαδή για μένα μου φτάνει κάπου... Αν το είδες, το είδες. Λοιπόν, είναι λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο σε μένα. Εγώ είμαι 1,71, οπότε ναι. Είναι αυτό εδώ. Classics σε νούμερο 12 με πλαϊνό φερμουάρ. Είναι αυτό το λεπτό φερμουαράκι που δεν μου αρέσει καθόλου προσωπικά. Αλλά ναι, γιατί φοβάμαι κάθε φορά με το σπάσω, αλλά ναι, όχι. Εντάξει, μια χαρά τα έχω πάει μέχρι τώρα. Και κουμπάκι. Απλό, γκρι. Πολύ απλό. Δεν θα έλεγα ότι είναι ελαστικό, δηλαδή όχι. Αλλά είναι και αυτό σε άριστη κατάσταση. Μετά έχουμε άλλο ένα σε τύπου street style, αυτό το λίγο ψιλοσιθρού φάση αυτό. Αν το βλέπεις, πάλι. Είναι ψιλοσιθρού. Είναι μέγεθος medium, ελαστική ζωνούλα. Μέση εννοώ. Και αυτό κάτω είναι σαν το άλλο πάνω κάτω, αλλά είναι με τέτοιο ελαστικό λάστιχο, ας πούμε, μέσα. Είναι με τις τσεπούλες στο πλάι, με αυτό εδώ που προσαρμόζει, το σφίγγεις, το ανοίγεις και ανοίγει. Και από αυτή την πλευρά το μόνο κακό που έχει το συγκεκριμένο είναι ότι έχει φύγει το κάτω. Έχει κανονικά τσέπες, απλά έχει φύγει το κάτω. Αν μπορείς να κάνεις κάποια πατεντιά, ας πούμε, μπορείς να το ράψεις με κάτι, να έχει και αυτό σαν και αυτή την πλευρά σε τέτοιο στυλ. Μετά πάμε σε ένα αγαπημένο παντελόνι, το οποίο το έχω λιώσει αυτό και το έχω και σε μπορτό, το οποίο το έχω λιώσει κυριολεκτικά. Αυτό, το μόνο κακό που έχει, εκτός του ότι δεν μου κάνει πλέον, είναι ότι... Κάτσε να το βρω, θα σου πω. Λοιπόν, το είχα λερώσει σε μία δουλειά μου με χλωρίνη εδώ κάτω στο μπατζάκι. Ναι.
Σκέφτηκα μετά να το κάνω όλο τύπου, ξέρεις, αυτό το ξεπλημένο με τη φλωρίνη, η tie-dye, πώς λέγεται. Δεν το επιχείρησα ποτέ. Είναι slim line κι αυτό, έτσι. Εφαρμοστώ. Pull and bear, μέγεθος European 38, δηλαδή medium. Έχει τσεπούλα πίσω και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Κανονικότατα λειτουργική και μπροστά έχει έτσι λίγο μικρές τσεπούλες, πιο στενές γιατί είναι και κολλητό, οπότε ναι. Αλλά κανονικές τσέπες και μπροστά και πίσω. Οπότε είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ που έχω λιώσει, που είναι το αδερφάκι του, το έχω λιώσει επίσης πάρα πολύ. Είναι αυτό το μπορντουλί, αλλά ίδιο μέγεθος πάλι, σε European 38 medium δηλαδή. Αυτό εδώ πέρα φαίνεται ότι έχει φθαρεί, δηλαδή αν δεις στην περιοχή του καβάλου, βλέπεις εδώ πέρα ότι είναι λίγο πιο ξεχυλωμένο το ύφασμα, σε αυτά τα σημεία έχει γίνει έτσι λίγο πιο πολύ φθαρμένο. Εδώ πέρα πίσω λίγο η ετικέτα που τα έχει παίξει. Γενικά, να αν δεις και το πίσω, είναι λίγο... Είναι δηλαδή φθαρμένο το συγκεκριμένο. Έχει φορεθεί πάρα πολύ. Έχει φορεθεί πιο πολύ από το μαύρο, γιατί τότε που χωρούσα ήμουν χαζή και έλεγα «Αχ, το μαύρο είναι το αγαπημένο μου, ας μην το φοράω πολύ και το χαλάσω». Και φόραγα πιο πολύ αυτό. Και δεν χάρηκα το μαύρο τότε που μπορούσα, οπότε χαζή. Μετά έχουμε αυτό εδώ, κολανάκι χειμωνιάτικο, γκριζουλί, απλό. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Θα έλεγα σε μέγεθος medium, αλλά medium προς small, όχι medium προς large. Δηλαδή καθαρό medium, έτσι, αλλά προς small. Το κακό μου αυτό εδώ πέρα που μου σπάσε τα νεύρα είναι ότι είχε γυρίσει από μέσα το λάστιχο. Αν κάποιος ξέρει να το αλλάζει αυτό, του είναι easy peasy, πανεύκολο. Εγώ που δεν ξέρω να το κάνω, μου είχε σπάσει τα νεύρα. Και γενικά δεν με είχε βολέψει πολύ, γιατί εγώ λόγω περιοχής εδώ πέρα κυλίτσας, πάντα μου πήγαινε προς το κάτω και ήμουν σε φάση γιατί. Ναι, δεν με είχε βολέψει από αυτή την άποψη, οπότε ναι, μπορεί κάποιον άλλο να το βολέψει, δεν ξέρω. Απλό γκριζάκι, έτσι, σε αυτό το βαμβακερό. Πιο χειμωνιάτικο σίγουρα, δεν το φοράς καλοκαίρι, θα σου βγει η πίστη και όλα τα σχετικά. Οπότε ναι, αυτό έχουμε αυτό εδώ που μου έχει φύγει το λουράκι που έδαινε και δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Πίσω είναι με τσεπούλες ωραίες, με κανονικά λειτουργικές. Με αυτά τα τέλεια κουμπάκια, είναι so cute. Και με τις πλαϊνές τις τσεπούλες, κανονικά, εδώ πέρα μικρές τσεπούλες. Αυτές εδώ και από αυτή την πλευρά. Γενικά έτσι ωραίο είναι το παντελονάκι. Σε κάπρι είναι αυτό, δηλαδή εμένα μου φτάνει, ναι, πάνω, λίγο πάνω από τον αστράγαλο, αυτό κάπρι θεωρώ λέγεται. Αν κάποιος φτιάξει το θέμα λάστιχο εδώ πέρα και περάσει μέσα ένα κορδονάκι, είναι σούπερ λειτουργικό, κατά τα άλλα είναι σε μια χαρά κατάσταση. Μετά έχουμε αυτό εδώ το σορτζοφάσι που είναι λίγο σχετικά πάνω από το γόνατο, σε αυτό το μήκος. Έχει εδώ πέρα το κουμπάκι του κανονικά, φερμουάρ, έχει αυτό εδώ που σφίγγει, το κορδονάκι, τσεπούλες μπροστά, τσεπούλες πίσω, να θυμηθώ. Αν είναι λειτουργικές αυτές, ναι, είναι κανονικές τσέπες, μια χαρά. Αυτό γενικά το έχω φορέσει αρκετά, μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι στυλ με αυτό με αρβιλάκι από κάτω και κάποια απλή μπλουζίτσα από πάνω. Δεν ξέρω, αυτό το styling λατρεία, οπότε ναι, simple.
Έχουμε μετά αυτό εδώ το οποίο είναι λίγο κάτω από το γόνατο. Α, ξέχασα να πω το προηγούμενο, πρέπει να είναι small, medium, medium κάπου εκεί. Αυτό εδώ, που και αυτό διαφανίζει λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά εντάξει, διαφανίζει, δεν διαφανίζει, διαφανίζει, αλλά δεν είναι και το τελείως πηχτό, έτσι. Έχει και την τσεπούλα, και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και στο πλάι. Κανονικά σφίγγει μπροστά με αυτά, έχει δύο κουμπάκια, φερμοάρ. Και εδώ πέρα σφίγγει επίσης στην περιοχή κάτω από το γόνατο, περίπου φτάνει, σε μένα τουλάχιστον. Έχει για ζωνούλα να βάλεις τέτοια. Απλό τύπου, ξέρω εγώ, περίπατο. Μέγεθος δεν είπα, είναι μέγεθος 42. Ναι, είναι μέγεθος, δεν είναι μέγεθος 42, είναι μέγεθος European, το European είναι 40. Χα, βρήκα αυτό, αυτό δεν το δίνω φίλε. Αυτό μου το έχει δώσει η μάνα μου και το είχα φορέσει μια φορά στα χιόνια. Ήταν καταπληκτικό, πολύ ωραίο παντελονάκι. Είναι αυτό που το ύφος μου κάνει αυτό βέβαια, που λίγο μου τη δίνει. Αλλά, είναι ωραίο με κουμπάκι και λοιπά. Μέγεθος... Δεν ξέρω τι μέγεθος είναι αυτή η μάρκα πάντως. Τέλος πάντων, αυτό δεν μου κάνει αυτή τη στιγμή. Αλλά ο σκοπός μου είναι να ξαναφορέσω εδώ μέσα, οπότε αυτό δεν το δίνω με άλλο αγαπημένο. Αυτό εδώ. Πάλι σε στυλάκι έτσι. Σορτσό, μακρύ, αρβίλα και tank top, ξέρω εγώ, πάνω. Ή whatever, κάποιο t-shirt κολλητό. Πολύ αγαπημένο. Νουμεράκι δεν βλέπω. Πιστεύω ότι είναι ένα medium άνετα. Γιατί εγώ πάντα ήμουν στο medium. Είχα πάει προς medium small, αλλά κυρίως ήμουν στο medium large. Οπότε είναι άνετα για medium. Ωραίο με τσεπούλες, κανονικά. Έχει κάτω το κορδονάκι για να σφίγγει. Έχει και εδώ πέρα για να σφίγγει στην τσέπη, άμα θες. Γενικά πολύ... Πολύ cool, αγαπημένο κομμάτι αυτό. Έχουμε αυτό εδώ, που είναι και αυτό σε office style, έτσι. Παντελονάκι. Έχει πίσω ελαστικό σε αυτό το χρώμα και είναι μέγεθος medium. Δεν ξέρω αν φαίνεται, άμα αποφασίσει να κάνει focus. Είναι μέγεθος medium. Κανονικά φερμοαράκι εδώ πέρα. Έχει και κουμπάκι μέσα και το αγγράφο, όπως λέγεται αυτό. Έχει τσέπες μικρούλες όμως. Και είναι αυτό το ύφασμα πάλι που είναι λίγο σε αυτό το στυλ, όχι τόσο πολύ όσο τα άλλα. Έχει και πίσω τσεπούλες, αλλά δεν είναι τσεπούλες κανονικές, είναι διακοσμητικές. Αυτά. Φορεμένο, αλλά σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, δεν το έχω λιώσει. Το είχα φορέσει όμως. Είναι σε άριστη κατάσταση. Μετά έχουμε αυτό εδώ που είναι κοτλέ φάση. Νομίζω κοτλέ πρέπει να λέγεται αυτό το ύφασμα. Αυτό το παντελόνι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι medium σε μέγεθος, από σύνη το είχα πάρει. Εδώ πέρα, έτσι το μόνο που έχει λίγο... που έχει αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι ότι έχει πάθει κάτι το παντελόνι, απλά έχει κάποιες κλωστές που έχουν φύγει. Αυτό δηλαδή είναι σε μια χαρά κατάσταση. Είναι εδώ πέρα που έχει τις έτσι λίγο πιο μαζεμένα και καλά. Είναι λίγο πιο μπάγκι κάτω, δεν είναι εφαρμοστό, δηλαδή κάνει αυτό εδώ. Δεν είναι εφαρμοστό, αλλά κάτω στενεύει αρκετά το μπατζάκι. Είναι και αυτό με τέτοια για να βάζει ζωνούλα. Πολύ ωραίο παντελόνι, πολύ άνετο. Το είχα καταευχαριστηθεί όσο το φόρεγα. Μετά, έχουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι XL σε μέγεθος. Είναι industrial παντελόνι ξεκάθαρα. Είχε κάποια αλυσίδες φάση, εκτός δηλαδή από τα φερμουάρ και λοιπά που έχει εδώ πέρα. Έχει και αυτά εδώ γιατί μπαίνουν αλυσίδες. Αυτές κάπου τις έχω χάσει. Έτσι είναι μπροστά. Μπορείς να το κάνεις styling δηλαδή με αλυσιδούλες.
να βάλεις εσύ όπως θες, ξέρω εγώ. Τα φερμουάρ λιγάκι ψιλοκολλάνε. Τα διακοσμητικά αυτά δηλαδή, όχι το πάνω με χαρά. Σούπερ, το κουμπάκι λιγάκι, δεν ξέρω, αν προλάβω θα το ράψω. Γενικά σε καλή κατάσταση, το έχω φορέσει και αυτό αρκετά. Έχει εδώ πέρα για ζώνη. Πολύ όμορφο παντελόνι. Καθαρά industrial look, λαμποφάση. Και μετά πάμε στο επίσης αγαπημένο, το οποίο αυτό δεν το έχω φορέσει σχεδόν καθόλου. Το αγόρασα εγώ καινούριο δηλαδή. Και φορεμένο τύπου μία φορά δοκιμασμένο και να το έχω φορέσει μία φορά. Έξτρα. Ναι, δηλαδή είναι νούμερο 40 τα Ilguelli. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν Jack Skellington, έτσι. Ο μάχης The Nightmare Before Christmas. Βασικά. Εδώ πέρα τσεπούλες πίσω κανονικά. Λεπτή γραμμή όπως βλέπεις. Σε πολύ άριστη κατάσταση. Έχει και μπροστά τσεπούλες και έχει και αυτό το κλασικό που κάνανε παλιά στα τζιν. Δεν ξέρω να το κάνω ακόμα. Που έχει αυτή τη μικρή τσεπούλα. Την οποία δεν έχω καταλάβει γιατί ήταν. Τώρα ήταν η ίδια κέρματα, να βάζεις κλειδιά, whatever. Πάντως κινητό δεν χωρούσε εδώ μέσα, ούτε τα παλιά. Όμορφο παντελονάκι σε άριστη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή το αγόρασα και το φόρεσα μία, δύο φορές. Σίγουρα, εγώ μία θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Μία που το έχω δοκιμάσει και μία που το έχω φορέσει έξω. Είναι άμε. Έχουμε αυτό το. Αυτά πώς λέγονται, overall και καλά. Οι ολόσωμες φόρμες τέλος πάντων. Αυτή η λατρεία η φόρμα. Είναι αυτό το πετσετέ βαμβακέρο που είναι το ζεστό τέλος πάντων υλικό. Που πάει έτσι. Και φτάνει τέλος πάντων λίγο πάνω από τον αστράγαλο σε μένα. Μου φτάνει πάντα. Πίσω είναι έτσι. Κάτσε, περίμενε για να το δει και καλά. Τυραντούλες δηλαδή που διασταυρώνονται, ας πούμε. Έτσι έχουν και αυτή την τρυπούλα στη μέση. Λοιπόν, σε μέγεθος medium. Έχει τις πλαϊνές τσεπούλες. Εδώ πέρα. Παρά μία. Και δύο. Γενικά πολύ έτσι άνετο. Εμένα τουλάχιστον μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι, το φόρεγα αρκετά. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το pattern και τα χρώματα που είναι έτσι πιο σκούρα. Και ειδικά αυτό το κυπαρισί το λατρεύω. Ναι, ξέρω, αυτό εδώ. Και μετά πάμε σε αυτήν εδώ την ολόσωμη φόρμα, την είχα βρει. Δεν θυμάμαι πού. Την είχα βρει, την είχα αγοράσει και μου είχε έρθει και είχε φάει μια τεράστια ξενέρα γιατί έγραφε ότι είναι νούμερο large. Κατά δεν φαίνεται, θα σου πω τώρα. Να το. Γράφει νούμερο large και φίλε δεν κάνει ούτε σε small συγκεκριμένη. Είναι αυτή εδώ η ολόσωμη. Έχει αυτό το υπέρτατο χρωματάκι που το λάτρεψα και λέω πω, αυτό θα είναι καταπληκτικό, το οποίο δεν το φόρεσα ποτέ γιατί δεν μου ανέβαινε πάνω από το γόνατο. Με τα κουμπάκια μπροστά, χαμός, τσεπούλες. Πάρα πολύ ωραία, αλλά πάρα πολύ στενή γραμμή. Δηλαδή, δυστυχώς, Δεν, δυστυχώς. Δηλαδή λέει large και για μένα είναι small. Που στο small όμως δεν θα κάνει θεωρητικά στο ύψος, οπότε ναι, δεν ξέρω. Αυτό αν κάποιος ξέρει δηλαδή από μεταποίηση ρούχων κλπ. Μπορεί να το φτιάξει, αλλά καταπληκτική φόρμα δυστυχώς δεν κατάφερα ποτέ να το φορέσω. Και μετά πάμε σε αυτό το υπέροχο. Πόσο μου αρέσουν αυτές οι σαλοπέτες, πραγματικά. Είναι αυτή εδώ, βασικά δεν είναι μπροστά, λέω, το έχω ανοίξει. Για να σου δείξω τώρα το κουμπάκι που λείπει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όλα τα κουμπιά είναι κανονικά στη θέση τους. Και λείπει. Α, εδώ είναι, φτάνει στη μέση. Και πάνω από τη μέση ακριβώς, λείπει το ένα κουμπάκι. Να το. Βλέπεις, είναι από κάτω, από πάνω και αυτό λείπει.
Αυτό και δεν έχω βρει το κουμπί κιόλας για να το ράψω. Οπότε, ναι, δεν νομίζω βέβαια να ράβονται αυτά, γιατί αυτά είναι αυτά τα που είναι έτσι από πίσω. Οπότε, ναι. Έχουν αυτά τα τέλεια, τελείως 80s, 90s. 90s πιο πολύ θα λέγα αυτά, τα στυλ λαπέν φάση. Εντάξει, λατρεία. Έτσι είναι πίσω κανονικά, τύπου σαν σορτσάκι πιο πολύ δηλαδή. Εδώ. Τσεπούλες κανονικά και στις δύο πλευρές. Και για να δω και μπροστά έχει, ναι. Έχει και μπροστά τσεπούλες. Και έχει και αυτή εδώ την έκτακτη μικρούλα που λέγαμε και πριν. Αυτό, σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα μέγεθος θα σου πω, είναι, α, να το, είναι large. Εδώ. Και super dry vintage, πρέπει να είναι η μάρκα. Αυτό, πολύ καλή κατάσταση γενικά. Αν εξαιρέσεις το κουμπάκι που λείπει. Έχουμε αυτό εδώ, που είναι έτσι. Εδώ, σε αυτό το σημείο. Ξέρω, φαίνεται καλά. Και εδώ. Έχει κανονικά τσεπούλες μπροστά και πίσω. Από Pink Woman. Κανονικά λειτουργικές τσέπες. Είναι μέγεθος 38, δηλαδή είναι σε medium. Κανονικά, φερμουάρ. Τώρα, αυτό, α, και εδώ πέρα, να, που είναι έτσι. Και από αυτή την πλευρά το ίδιο. Αυτό, απλό. Μετά πάμε σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ δεν έχει τσεπούλες, έχει τα καλύματα της τσέπης. Έχει τέτοια επίσης για να βάλεις ζώνη άμα θες. Εδώ πέρα μπροστά έχει αυτά εδώ που είναι το ένα, το μέσα είναι κανονικό, το έξω είναι έτσι 2,5. Το ίδιο και από αυτή την πλευρά, το έξω είναι 2,5. Είπαμε τι, για τη ζώνη έχει τέτοιο. Έχει εδώ πέρα το φερμουάρ, το κουμπάκι και μέγεθος τώρα. Αυτό είναι μέγεθος και καλά. Και καλά, η ετικέτα είναι σε πολύ καλή κατάσταση όπως βλέπεις. Και καλά, extra large. Αλλά δεν θα το έλεγα extra large, θα το έλεγα medium μεγάλο. Μην... με άντε large, οκ. Okay. Πες large. Εντάξει, όχι medium μεγάλο, large. Έχει κάποια αλφα ελαστικότητα. Όχι τρελά πράγματα, αλλά έχει μια αλφα ελαστικότητα. Εντάξει, θα πω large. Είναι ένα large. Δεν είναι extra large σε καμία περίπτωση. Οπότε, ναι, αυτό. Μετά εδώ πέρα έχουμε φουστίτσα, super, super τέλεια. Έχει εδώ πέρα και καλά τσεπούλες με... Α, και... Είναι κανονική τσέπη και υποτίθεται δένει η τσέπη αντί για κουμπί έχει τα stripes, οπότε ναι, το δένεις έτσι. Έχει εδώ πέρα μπροστά τα φερμουαράκια, μπαίνει μέσα, δηλαδή είναι τσέπη κάθετη με φερμουάρ. Έχει τα κουμπάκια της, φερμουάρ κανονικά, τα κουμπάκια από πίσω είναι έτσι, σαν ύφασμα, σαν χατζαπλάστ φαίνεται. Τέλος πάντων, αυτό είναι, ναι, κάπως πρέπει να, κάτι πρέπει να έχει γίνει με αυτή τη φούστα, τέλος πάντων. Και είναι μέγεθος, θα σου πω τώρα, US Medium. Είναι Medium, είναι αυτή η μάρκα. Γενικά, αν εξαιρέσει αυτό εδώ το θέμα με τα κουμπάκια, που είναι σαν να έχουν βάλει χαντζαπλάστ πάνω, είναι σε μια χαρά κατάσταση. Μην τη χαλάσω τώρα, περίμενε. Ωραία. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ δηλαδή. Σούπερ. Αυτή. Α, μετά έχουμε αυτή εδώ. Την έχω φορέσει μόνο μέσα στο σπίτι.
Είναι τύπου αυτή η καρό που είναι, ξέρεις, αυτές οι cute που έχουν αυτό το λίγο έτσι σαν... Πώς λέγεται μωρέ αυτό, δεν το έχω με τα ρούχα, κοίτα να δεις. Και είναι έτσι η επένδυση μέσα. Έχει πίσω το φερμουαράκι, το κλασικό, το λεπτό, ξέρεις. Δεν είναι καθόλου ελαστική. Μέγεθος medium. Καθόλου ελαστική. Δεν έχει γιαζόνι και επίσης αυτό εδώ δεν είναι ότι έχει φύγει, απλά είχε τρία κουμπιά, δηλαδή είναι ένα, δύο, τρία, έτσι μου ήρθε όταν την είχα αγοράσει. Πολύ ωραία φουστίτσα γενικά. Συστήνω ανεπιφύλακτα. Α, και εδώ πάμε στη μεγάλη μου αγάπη. Αυτή τη φούστα δεν την είχα αρκετά πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Την είχα φορέσει, αλλά δεν την είχα φορέσει τόσο όσο θα ήθελα. Είναι αυτή εδώ η φούστα, η οποία είναι και μαρκάρα, έτσι, όχι αστεία, λοιπόν. Σε μέγεθος, θα σου πω, European 36, ναι, είναι μικρό, medium ή small αυτό, δεν ξέρω που συγκαταλέγει το 36. Πάει έτσι, είναι σαν εξωτερικό, είναι διαφορετικό, δηλαδή, άμα δεις εδώ πέρα, λοιπόν, είναι... Βλέπεις, αυτό πηγαίνει μέχρι πάνω και δένει, ας πούμε, το εξωτερικό σε αυτά εδώ. Κανονικά, φερμαράκι. Το φερμαράκι από μέσα έχει αυτό για να μην σου σκαλώνει στο δέρμα. Οπότε, super cool αυτό. Έχει εδώ πέρα τα τέτοια για να σφίγγεις όσο θες. Οι τσεπούλες μπροστά, κανονικά, ανοίγεις. Είναι λειτουργικότατες. Θα το κλείσουμε. Όχι, σωστά το κλείσα. Λοιπόν, το μόνο που έχει αυτή η υπέρτατη φουστάρα είναι ότι μου είχε ξυλωθεί αυτό εδώ. Δεν το έρεψα ποτέ. Και έχω κρατήσει όμως, το έχω εδώ πάνω, όποιος μπορεί και θέλει να το φτιάξει. Ναι, αυτό είναι το μόνο μείον, δηλαδή. Κατά τα άλλα είναι σε άριστη κατάσταση. Είναι η υπέρτατη φούστα, είναι έτσι πιο τύπου ζεστό, είναι για πιο φθινόπωρο χειμώνα φάση άνοιξη, άντε. Σίγουρα όχι καλοκαίρι αυτό. Πολύ ωραία φούστα, λατρεία. Και τέλος από φούστες, νομίζω εδώ τελειώσαμε το part και επειδή βλέπω πόσο μεγάλο έχει βγει το βίντεο, υποθέτω ότι κάπου εδώ θα το κλείσω. Και θα κάνω περισσότερα parts. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη φουστίτσα, η οποία είναι VSB. Χρυσό είναι αυτό το τέτοιο, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι pencil, πολύ απλή. Την είχα αγοράσει γιατί θέλω να πάω σε μια συνέντευξη στο αεροδρόμιο. Έχει εδώ πέρα το... Γι' αυτό είναι η κλασική φούστα τύπου αεροσυνοδού, ρε παιδί μου. Νούμερο 40. Το BSB Collection, δηλαδή τύπου φορεμένη μια φορά κυριολεκτικά, δεν την έχω φορέσει παραπάνω, είναι άψογη, ολοκένουρια. Δεν θυμάμαι καν πως δεν έχω αγοράσει, κάπως πανάκριβα ήτανε. Ναι, αυτό, μια φορά φορεμένη σε άλλη κατάσταση. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα το κλείσω αυτό το βίντεο, γιατί θα τραβήξει πολύ και σίγουρα θα σας κουράσω. Οπότε καλύτερα να το κρατήσω έτσι, γιατί μέσα σε αυτό έχω βάλει μόνο παντελόνια. Παντελόνια shorts, μακριά shorts κοντά, φουστίτσες και ολόσωμες φόρμες και σαλοπέτες. Είναι όλα σε αυτό το στυλ. Επόμενα part θα βγει κάτι άλλο. Θεωρητικά φορέματα, φουτεράκια και τέτοια. Τα μπλουζάκια θέλουν μια κατηγορία από μόνα τους. Οπότε είναι πάνω κάτω αυτά. Θα το κλείσω εδώ, οτιδήποτε απορία έχετε, εννοείται θα μου γράψετε από κάτω, μην διστάσετε. Έχω βάλει και τα link, νομίζω, στο bio του YouTube, θα τα βάλω και κάτω από το βίντεο, για όλες μου τις πλατφόρμες που τα έχω ανεβασμένα τα ρούχα μου. Αν κάτι έχω ξεχάσει να το ανεβάσω στις πλατφόρμες και το δείτε μέσα στο βίντεο, πείτε το μου να το ανεβάσω και στην πλατφόρμα, ας πούμε, ή αν το θέλετε απευθείας να γίνει στην αλλαγή. Αυτά νομίζω πάνω κάτω. Α, επίσης, αν δείτε κάτι που σας αρέσει, ρε παιδί μου, και δείτε κάποια και θέλετε, έχετε στο μυαλό σας μέχρι ένα ποσό που θέλετε να δώσετε, μην διστάσετε, κάντε μου μια την προφορά, είτε στον τύπο, είτε οπουδήποτε άλλο μπορείτε να το κάνετε. Και να το δούμε. Στέλνω πανελλαδικά με Inbox Now, εννοείται. Αλλά στέλνω και εκτός Ελλάδας γενικά. Πανελλαδικά όμως με Inbox Now. Αυτό. Ό,τι θέλετε, μου γράφετε κάτω και
κάντε κανένα share σε οποιονδήποτε πιστεύετε ότι μπορεί να ενδιαφέρεται κλπ. Να το δει, αν θέλει κάτι να αγοράσει κλπ. Είμαι ανοιχτή και σε αντιπροτάσεις και γενικά τα πάντα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία να μου στείλετε, με διστάσετε, εννοείται. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο part. Bye!